Τέχνη και ζωή, ζωή και τέχνη. Συνδυασμός που εκφράστηκε απόλυτα στο πρόσωπο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Η Μαρίκα Κοτοπούλη σφράγισε με την παρουσία της στο ελληνικό θέατρο. Η πορεία της αυτό μία συνεχής ανατροπή. Για την ίδια τρόπο ζωής. Να κάτι που δεν θυμάμαι. Θα ήταν σαν να ρωτήσετε έναν άνθρωπο για μερικές πολύ κοινές πράξεις που κάνει κάθε μέρα στο σπίτι του. Συνήθισα στο θέατρο και από μωρό γνώρισα τη σκηνή και τα ταξίδια, τη ζωή του θεατρίνου με τα καλά της και τα κακά της. Είχε απαντήσει κάποτε η ίδια στον Κωστή Μπαστιά. Γεννήθηκε κυριολεκτικά μέσα στο θέατρο, αφού ήταν κόρη δύο ηθοποιών, της Ελένης και του Δημητρίου Κοτοπούλη, που είχαν ένα σημαντικό θίασο, τον θίασο πρόοδο, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η νεαρή Μαρίκα αποκτά έτσι μια ζηλευτή σκηνική εμπειρία που σπάνια ηθοποιός θα μπορούσε να την έχει όταν στα 13 της χρόνια γίνεται δεκτή στο θίασο του Βασιλικού Θεάτρου όπου σκηνοθετούσε ο Θωμάς Οικονόμου, ένας εκ των δύο σκηνοθετών που εισήγαγαν την σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα. Έτσι, το 1902 η Κοτοπούλη προσλαμβάνεται στο Βασιλικό Θέατρο. Πρώτος ρόλος της ο Πουκ στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ. Ακολουθούν ρόλοι στο αρχαίο δράμα, Αθηνά στην Ορέστια του Εσχύλου, Ιφηγένεια στην Ιφηγένεια εν Ταύρης του Γκέτε. Μετά τη διάλυση του Βασιλικού Θεάτρου, η Μαρίκα Κοτοπούλη σχηματίζει τον δικό της θίασο και το 1908 εγκαθίσταται μόνιμα στο θέατρο της Ομόνιας που είχε στεγάσει τη νέα σκηνή του Χριστομάνου και το οποίο μετονομάζεται σε θέατρο Κοτοπούλη. Θειασάρχης πετυχημένη στα 21 της χρόνια, ορίζει πλέον μόνη της το ρεπερτόριο του θειάσου. Από το 1909 και έως το 1954, όταν πεθαίνει, η παρουσία της στη θεατρική ζωή του τόπου θα είναι αδιάλειπτη. Παίζοντας από σύγχρονα έργα, κωμωδίες και δράματα που φέρνει από τα ταξίδια της στο Παρίσι, μέχρι σύγχρονα ελληνικά και επιθεωρήσεις. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Κάθε μια μας αξίζει για 10. Δεν δίνω για άντρα έναν παρά. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Η κάθε μια μας αξίζει για 10. Δεν δίνω για άντρα έναν παρά. Τραγουδάει Κοτοπούλη στα Παναθήναια του 1910 από το νούμερο «Νέα γυναίκα» της φεμινίστριας Καλλιρόης Παρέν. Οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που ακολουθούν τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανάγκη για διασκέδαση, τα καινούργια ήθη των αστών προκαλούν την κριτική διάθεση των καλλιτεχνών. Η επιθεώρηση ανθεί. Επαναστατική και ανυπότακτη από ιδιοσυγκρασία η Μαρίκα συνέχιζε, παρά την αρνητική κριτική, να παρουσιάζει επιθεώρηση. Συγχρόνως, ερμηνεύει η Ιφηγένεια του Γκέτε και η Ηλέκτρα του Χόφμανσταλ. Στο μεταξύ, η σχέση της με τον πολιτικό και διανοούμενο Ίων Αβραγούμη, που την χαρακτηρίζει το πάθος, θα καταλήξει σε πένθος βαρύ για τη Μαρίκα μετά την εκτέλεσή του το 1920. Αργότερα παντρεύεται τον Γιώργο Χέλμη, ο οποίος αναλαμβάνει και τη διαχείριση του θειάσου της. Από το 1920 βλέπουμε μια στροφή της προς την κατεύθυνση που πάντα αναγνώριζαν για εκείνη οι κριτικοί, αυτών δηλαδή της Μεγάλης Τραγωδού. Στη δεκαετία του 20 συμπράττει με τον Εμίλιο Βεάκη σε μια σειρά σεξπιρικών ανεβασμάτων. Ανεβάζει Μακμπέθ, παίζει τη Λέδη Μακμπέθ, Ριχάρδο τον Τρίτο στο ρόλο της Μαργαρίτας, ανεβάζει Αντιγόνη το 1924 στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού και αντιλαμβανόμενη γρήγορα τα κελέσματα των νέων καιρών, συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Φώτο Πολίτη το 1927 για την παρουσίαση της Εκάδης του Ευρυπίδη στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η σχέση της Κοτοπούλη με την αρχαία τραγωδία ήταν στενή. Μία σχέση που ξεκίνησε στις αρχές του 1900 με Ορέστια και έκλεισε το 1951 πάλι με Ορέστια σε περιοδεία στη Μέση Ανατολή.
Αυτή τη φορά ερμήνευσε την Κλυτεμνίστρα. Η παράσταση αυτή ανέβηκε για πρώτη φορά το 1949 στο Ηρώδιο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη. Η Άννα Συνοδεινού, που έπαιξε στο χορό, θυμάται να της λέει. Στο αρχαίο ελληνικό δράμα βρίσκεται ο μέγας θησαυρός της παγκόσμιας θεατρικής παράδοσης, που είναι η ποιότητα, ο άρτιος λογοτεχνικός λόγος και η ανθρωπιστική αποστολή της τέχνης του θεάτρου. Η τάση αυτή της Κοτοπούλη να είναι στην αιχμή των εξελίξεων και των θεατρικών γεγονότων φαίνεται και από μια πρωτοβουλία που ανέλαβε το 1929 για την ίδρυση ενός θεάτρου τέχνης της ελευθέρας σκηνής, όπου συμπράττει με τον σημαντικό θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη Σπύρο Μελά και τον παραγωγό και ηθοποιό του θειάσου της και μεγάλο ηθοποιό του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, Μίτσο Μιράτ. Μία συνεργασία όμως που δεν είχε διάρκεια. Το 1930 η Κοτοπούλη πάει περιοδία στην Αμερική, παίζει ερωτόκριτο του Κορνάρου, στο Πανηγύρι του Χόρν, Στέλλα Βιολάντη του Ξενόπουλου, Καραγκιόζη του Συναδεινού. Στο γυρισμό της από την Αμερική και για να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός του Εθνικού Θεάτρου που μόλις είχε ιδρυθεί, οι δύο κυρίαρχες αντίζηλες, Κοτοπούλη και Κιβέλη, που από τις αρχές του 1900 διαμόρφωναν το θέατρο στην Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμπροταγωνιστούν στη Μαρία Στιούαρτ του Σίλερ με την Κοτοπούλη Βασίλισσα Ελισάβετ και την Κιβέλη Μαρία Στιούαρτ. Ακολούθησε το επάγγελμα της κυρίας Βόρεν του Μπέρναρντ Σόου και το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα του Ονίλ. Επίσης, παίζουν μαζί στη ταινία «Κακός δρόμος», που γυρίζεται στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή του Βασίλη Λογοθετίδη. Το 1937 εγκαινιάζει το νέο της θέατρο, το γνωστό μας σήμερα Κοτοπούλη Ρεξ, όπου μετακαλεί δύο σημαντικούς νέους, νεότατους σκηνοθέτες, τον Γιαννούλη Σαραντίδη, ο οποίος επιστρέφει από τη Γαλλία για να σκηνοθετήσει την Κοτοπούλη, και έναν άλλο νεότατο Έλληνα της Διασποράς, που είχε κάνει όνομα από τις παραστάσεις του στο Κολέγιο Αθηνών, που δεν είναι άλλος από τον Κάρολο Κούν, ο οποίος τη σκηνοθετεί στην Ηλέκτρα το 1939. Συνεργάστηκε επίσης με νέους σκηνογράφους ενδυματολόγους, όπως τον Γιώργο Ανεμογιάννη, τον περίφημο αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, το ζωγράφο Χατζικυριάκο Γκίκα, ο θείασός της γίνεται ημικρατικός. Στη διάρκεια της κατοχής ίδρυσε δραματική σχολή, η οποία δεν λειτουργήσε πάνω από ένα χρόνο. Η αδυναμία της στους νέους ηθοποιούς ήταν γνωστή. Είχε σχολή η Μαρίκα Κοτοπούλη, ήμουν μαθήτριά της. Και ευτύχησα να είμαι η ξεχωριστά αγαπημένη της. Εμπιστευότανε τους ανθρώπους. Δεν είναι λίγοι αυτοί τους οποίους βοήθησε να εξελιχθούν στους επόμενους πρωταγωνιστές. Ανάμεσά τους η Παξινού, ο Ροντήρης, ο Μινωτής, ο Λογοθετίδης, ο Βεάκης, ο Χόρν, η Μελίνα. Η Μαρίκα ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος που δινόταν σε όλους. Όταν έχει αφήσει μια λαμπέτη από εκεί που είστε. Να τους. Αλήθεια, πού τον βρήκες? Τι κουμπαράς είναι αυτός? Ήτανε τόσο όμορφα τότε όλα. Η σοφίτα. Η τρύπια μας κουβέρτα. Το κουμπαράς με τη μοναδική μας λύρα. Το κουμπαρά τον έσπασε και η λύρα ήταν κάλπικη. Κάλπικη. Η λύρα που ορκιστήκαμε στην αγάπη μας να μην χαλάσουμε ποτέ ήταν... Κάλπικη. Η αγάπη μας όμως ήταν αληθινή, Παύλο. Σ' αγαπώ. Η Μαρίκα Κοτοπούλη πέρασε στην ιστορία του θεάτρου ως ένα φαινόμενο. Αυτή η μικροσκοπική γυναίκα, μάλλον άσχημη αλλά αφάνταστα γοητευτική, ερμήνευε με το ίδιο πάθος και την ίδια δεξιοτεχνία από επιθεώρηση μέχρι αρχαία τραγωδία. Άφησε παρακαταθήκη ένα σπουδαίο θέατρο και το σημαντικότερο,
άφησε θεατρικούς απογόνους. Μετά τη μοναδική της συνεργασία με το Εθνικό το 1949 στην Ορέστια, οι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου της απένειμαν ένα χρυσό μετάλλιο. Η Κοτοπούλη ζήτησε το μετάλλιο αυτό να απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε μία νέα πρωταγωνίστρια. Το 1951 το παρέδωσε η ίδια στην Έλλη Λαμπέτη. Η Μαρίκα Κοτοπούλη ήταν από τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες σε αυτόν τον τόπο. Δεν δίστασε να πρωτοπαρουσιάσει καλλιτέχνες που την ξεπέρασαν και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για όλους μας. Επίσης, ήταν ένας άνθρωπος που πρώτο αναγνώρισε την αξία του σκηνοθέτη σε μια παράσταση, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομοιογένεια της παράστασης και την υψηλή αισθητική της αξία. Το βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο για το θέατρο. Ένα βραβείο είναι πάντα κάτι πολύ ευχάριστο για έναν καλλιτέχνη, ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου τα χρήματα που δίνονται στους καλλιτέχνες και για την τέχνη γενικά δεν είναι ποτέ αρκετά, είτε γιατί δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα, είτε γιατί δεν εκτιμάται ότι στην τέχνη πρέπει να δώσουν περισσότερα χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση ένα βραβείο ουσιαστικά είναι σημαντικό, γιατί εξασφαλίζει μια ιεραρχία η οποία δεν υπακούει στον εφήμερο νόμο της αγοράς, αλλά σε κάτι πιο βαθύ και πιο διαχρονικό. Είναι ένα είδος βιτρίνας του τόπου σου, όπου η πολιτεία επιλέγει να μπει και ένα δικό σου κομμάτι μέσα. Και αυτό είναι πάντα τιμή και είναι πάντα ευχάριστο για ένα καλλιτέχνη. Η τελευταία της εμφάνισης στη σκηνή ήταν το 1952 με τη σκιά του Νικοντέμι στη Σύρο. Δύο χρόνια αργότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου, άφησε την τελευταία της πνοή. Κυριάρχησε στις σκηνές του ελληνικού θεάτρου για περισσότερο από 50 χρόνια. Αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια, συνεργάστηκε με τους πρωτοπόρους του νεοελληνικού θεάτρου. Μυθική η καλλιτεχνική της πορεία, ταραχώδης η προσωπική της ζωή. Ήταν η Κυβέλη Αδριανού. Έμεινε όμως το θεατρικό στερέωμα γνωστή απλά Κυβέλη. Παιδί άγνωστων γονιών, η Κυβέλη γεννήθηκε στη Σμύρνη. Άγνωστη και η ακριβής ημερομηνία γέννησής της. Πιθανότερη χρονολογία το 1887. Βρέθηκε στο βροφοκομείο της Αθήνας έχοντας στο λαιμό ένα χρυσό σταυρό με χαραγμένο το όνομα Κυβέλη. Ήταν περίπου 3 χρονών όταν την υιοθέτησε το ζεύγος Αδριανού. Οι γονείς της την προόριζαν για καπελού, αλλά η κλίση της για το θέατρο είχε ήδη εκδηλωθεί. Η Κυβέλη τελείωσε τη σχολή της Χιλ και πήρε μαθήματα απαγγελίας. Σε μία επίδειξη στον Παρνασσό, το 1901, μοιράστηκε το πρώτο βραβείο με τη Θεόνη Δρακοπούλου, την μετέπειτα μεγάλη ποιήτρια Μυρτιώτισσα. Στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ο αιώνα, η συγκρότηση των επαγγελματικών θειάσεων των ηθοποιών
τίθεται σε νέα βάση αφού γίνονται οι πρώτες προσπάθειες για μια συστηματική επαγγελματική εκπαίδευση. Σε αυτό συντείνει η Βασιλική Δραματική Σχολή που ιδρύει ο Γιώργος ο Πρώτος, ο βασιλέας τότε του ελληνικού κράτους, σε συνδυασμό με την επικείμενη ίδρυση του Βασιλικού Θεάτρου. Εκείνη την εποχή ιδρύεται η Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου και η 13χρονη Κυβέλη παρακολουθεί μαθήματα. Αυτός που έμελε να την αναδείξει σε πρωταγωνίστρια ήταν ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, δάσκαλος στην Κέρκυρα της Αυτοκράτηρας Ελισάβετ, της γνωστής Αυτοκράτηρας Σύση. Η σχολή του Βασιλικού Θεάτρου έκλεισε και η Κυβέλη ακολουθεί το δάσκαλό της Κωνσταντίνο Χριστομάνο στη νέα σκηνή που μόλις ιδρυόταν και πρωταγωνιστεί. Η νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου αξιοποίησε νέους ηθοποιούς με ελάχιστη πείρα, θέλοντας να διαφοροποιηθεί από τις επαγγελματικές συνήθειες των ηθοποιών που ο ιδρυτής της θεωρούσε ότι δεδήλωναν την τέχνη του θεάτρου και το ιερό της ανανέωσής της που ήθελε να υπηρετήσει. Ανάμεσα στους μύστες, όπως τους αποκαλούσε, γιατί θεωρούσε ότι ήταν ταμένοι σε ένα ιδανικό αυτό του θεάτρου, ο Χριστομάνος προσέλαβε την Κυβέλη Ανδριανού, η οποία σύντομα έγινε το πρωταγωνιστικό αστέρι του σχήματος. Πρώτος ρόλος της η Ιουλιέτα, με Ρωμαίο το Μίτσο Μιράτ. Ο συμπροταγωνιστής της, εντυπωσιασμένος από την ομορφιά και το ταλέντο της, την ερωτεύεται και 2 χρόνια αργότερα την πείθει να παντρευτούν. Η Κυβέλη είναι τότε μόλις 15 χρονών. Στα 4 χρόνια της νέας σκηνής, η Κυβέλη είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στις μοναδικές παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας στην καριέρα της. Ως κορυφαία στην Άλκηστη του Ευρυπίδη και αργότερα ως Αντιγόνη. Ξεχώρισε τόσο σε δραματικούς όσο και σε κομικούς ρόλους. Από τους τελευταίους της ρόλους στη νέα σκηνή ήταν το ημέρωμα της Τρίγκλας του Σέξπιρ. Η κόρη της, Μιράντα Μιράτ, δίνει μια γλαφυρή εικόνα της μητέρας της για εκείνη την περίοδο. Λεπτή, λιγερή, ψηλή, 2 γαλανά μάτια, πράσινα πότε-πότε, ένα γέλιο κρύσταλλο, κίνηση αρμονική και έξυπνη και πεισματάρα και άπραγη ακόμα, αλλά με θέληση και αντίληψη μεγάλη. Στο κράτος του Ζόφου, του Τολστόη, χορεύει ένα ρώσικο χορό με τον Νίκο Παπαγεωργίου που άφησε εποχή. Η νέα σκηνή έκλεισε. Η Κυβέλη γίνεται θειασάρχης και διαπρέπει ανεβάζοντας την ώρα του Ήψεν. Η Κυβέλη είναι πλέον γνωστή στο αθηναϊκό κοινό τόσο για τις ερμηνείες της όσο και για την προσωπική της ζωή. Η απόφασή της να εγκαταλείψει το σύζυγό της για έναν άλλο άντρα και η φυγή της στο Παρίσι προκάλεσε μεγάλο σκάνδαλο. Το κοινό όμως σύντομα τη συγχώρεσε, υποκύπτοντας τη γοητεία και το ταλέντο της. Έτσι, όταν η Κυβέλη επιστρέφει, κάνει μεγάλη επιτυχία με το έργο «Κοκκινότριχα» του Ζιλ Ρενάρ, στο οποίο ερμηνεύει ένα αγόρι 17 χρονών, ένα μαγκάκι με κόκκινα άγρια μαλλιά. Ο νέος της σύζυγος, Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης, έγινε θεατρικός επιχειρηματίας και στήριξε την καριέρα της για πολλές δεκαετίες. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ήταν τόσο επιτυχημένη, ώστε η πρωταγωνίστρια απέκτησε μεγάλη περιουσία. Η Κυβέλη είναι πια αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια. Μοναδική της αντίπαλος, η άλλη μεγάλη πρωταγωνίστρια της εποχής, Μαρίκα Κοτοπούλη. Τα 2 αυτά ιερά τέρατα στις πρώτες δεκαετίες του 1900 είχαν χωρίσει τους Αθηναίους σε 2 στρατόπεδα, θεατρικά αλλά και πολιτικά, καθώς η μεν Κυβέλη ήταν βενιζελική, η δε Κοτοπούλη βασιλικιά. Κάθε εβδομάδα, οι 2 μεγάλες πρωταγωνίστριες ανεβάζουν και από 2 έργα και ανταγωνίζονται ποια θα κλείσει πρώτη τα καλύτερα. Συνέβαινε μάλιστα συχνά να ανεβάζουν το ίδιο έργο. Έτσι, το αθηναϊκό κοινό είχε την τύχη να απολαύσει με διαφορά 2 ημερών τις 2 ηθοποιούς στο ρόλο της Μαργαρίτας Γκοτιέ από το έργο του Δουμά «Κυρία με τα Σκαμελίας». Είχε και την τύχη όμως να απολαύσει την Κυβέλη στη Δεσποινίδα Τζούλια του Στρίνγκμπεργκ, τη μεγάλη της επιτυχία. Η Κυβέλη αγάπησε το ελληνικό έργο. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και ο Σπύρος Μελάς την ήθελαν για πρωταγωνίστρια των έργων τους, πολλά από τα οποία τα έγραφαν ειδικά για αυτήν. Εδώ γεννήθηκε ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στην Κοτοπούλη και την Κυβέλη. Για ποια από τις 2 θα γράψει πρώτα ο Ξενόπουλος? Το 1908 γράφει για την Κυβέλη την Φωτεινή Σάντρη κατά παραγγελία. Το 1909 Στέλλα Βιολάντη για την Κοτοπούλη. Η Φωτεινή Σάντρη γνωρίζει τεράστια επιτυχία και παραμένει στο ρεπερτόριό της για πολλά χρόνια. Να μαμά,
Που λέγατε πως θα του τηλεγραφήσετε αύριο, αύριο, απόψε, τώρα. Μη μάκη, κάτσε να συντάξουμε το τηλεγράφημα, το συγχαρητήριο. Εγώ θέλω ένα τηλεγράφημα με νόημα. Θέλετε να υπαγορεύσω εγώ. Γράφε μη μάκη. Ο κόκκινος βράχος, ματωμένος στο ηλιοβασίλεμα, γιορτάζει τη χαρά σας. Ο γλυκύτερος θάνατος, ο γλυκύτερος θάνατος. Αυτό το τηλεγράφημα θέλω να του στείλετε. Αυτό. Είναι και η ίδια ώρα. Η ίδια η ώρα, μαμά, που μου λέει για το γάμο, πως αυτός ποτέ δεν θα παντρευτεί. Η συνεργασία της Κυβέλης με τον Ξενόπουλο συνεχίζεται. Τον επόμενο χρόνο κάνει μεγάλη επιτυχία με τον Πειρασμό. Μέχρι το 1925, ο Ξενόπουλος θα γράφει για την Κυβέλη ένα έργο κάθε χρόνο. Το νεοελληνικό έργο ήταν μόνιμο στο ρεπερτόριό της. Από Παύλο Νιρβάνα μέχρι Σουρή, από Πολύβιο Δημητρακόπουλο μέχρι Παντελή Χόρν και Τίμο Μωραϊτίνη. 1932. Ιδρύεται το Εθνικό Θέατρο. Οι δύο άλλοτε ανταγωνίστριες αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να το αντιμετωπίσουν. Μεγάλη τους επιτυχία η Μαρία Στιούαρτ του Σίλερ, όπου ερμήνευσαν τις τραγικές αντίζηλες Βασίλισσα Ελισάβετ και Μαρία Στιούαρτ. Την ίδια εποχή, οι δυο τους πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Κακός δρόμος», που βασίστηκε σε έργο του Ξενόπουλου και γυρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη από Τούρκο σκηνοθέτη. 1917. Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα τεταμένη. Η Κυβέλη, που υποστήριζε τη Βενιζελική Παράταξη, συλλαμβάνεται, της απαγορεύεται να παίξει και το όνομά της κατεβαίνει από τη μαρκίζα του θεάτρου. Στη δεκαετία του 20, η Κυβέλη εμφανίζεται σπάνια στη σκηνή, αφήνοντας χώρο στις δύο κόρες της που βγαίνουν στο θέατρο, την Ελίκη Θεοδωρίδη και τη Μιράντα Μιράτ. Λίγα χρόνια αργότερα θα γνωρίσει ένα άλλο μεγάλο πολιτικό πρόσωπο της Ελλάδας, τον Γεώργιο Παπανδρέου, γενικό διοικητή Χίου τότε, πρωθυπουργό της Ελλάδας χρόνια αργότερα. Το διαζύγιο του Παπανδρέου από τη Σοφία Μινέικο και ο γάμος του με την Κυβέλη προκαλεί μεγάλο θόρυβο. Η ίδια σέβεται την επιθυμία του και εγκαταλείπει το θέατρο για πολλά χρόνια. Το 1950, και ενώ έχει χωρίσει από τον Γεώργιο Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησε και ένα γιο, τον Γιώργο, επανέρχεται στο θέατρο με το θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη στα έργα «Τα παιδιά του Εδουάρδου», του Σοβαζόν και «Στους τρομερούς γονείς». Από το 1951 ξεκινά η πολύχρονη συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο. Μεγάλη επιτυχία για άλλη μία φορά σε έργο του Ξενόπουλου, «Το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρενας», σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Παράλληλα, συνεργάζεται και με θειάσους του ελεύθερου θεάτρου όπως Λαμπέτη, Παπά, Χόρν. Τον θυμελικό θείασο του Λίνου Καρζή, με τον οποίο ερμηνεύει τον μοναδικό αριστοφανικό ρόλο της καριέρας της, τη Λυσιστράτη στο Ηρώδιο. Εκείνα τα χρόνια κάνει τη δεύτερη κινηματογραφική της εμφάνιση στην ταινία του Ορέστη Λάσκου «Η Άγνωστος». Η Κυβέλη έχει επανέλθει δυναμικά. Μεγάλη ρόλη. Η μία παράσταση διαδέχεται την άλλη. Το 1962 ιδρύεται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Κυβέλη επαναλαμβάνει την επιτυχία της με την Κοντέσα Βαλέρενα. Εκεί παίζει και σκηνοθετεί το ματωμένο γάμο του Λόρκα. Το 1967 θα υποδηθεί για μία ακόμα φορά την Κοντέσα Βαλέρενα, κάνοντας περιοδία στην Κύπρο. Είναι η τελευταία φορά που η Κυβέλη πατάει το θεατρικό σανίδι. Είναι περισσότερο από 250 χρόνια το μυστικό του γιατρικού κρατιέται στο Βαλερέικο και πηγαίνει κληρονομιά από Βαλέρενα σε Βαλέρενα. Το 1967 η Κυβέλη αποσύρεται οριστικά από το θέατρο, αφήνοντας εκτός από το μύθο της και ένα σημαντικό έργο,
Η Άννα Συνοδεινού, που έπαιξε μαζί της στο έργο «Τα παιδιά του Εδουάρδου» το 1950, θυμάται. Η Κυβέλη μας έμαθε γράμματα στη σκηνή. Χίλιες σχολές και μαθήματα δραματικής τέχνης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς τους δύο μήνες δοκιμών και παραστάσεων. Θυμάται επίσης πως η Κυβέλη έλεγε: «Η σκηνή είναι ιερός χώρος. Η αποστολή του θεάτρου είναι εκτός από ψυχαγωγία και μέτρο παιδείας». Η Κυβέλη Αδριανού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες που προσδιορίσαν το ελληνικό θέατρο κατά το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα και μέχρι το 1967, όποτε υποδίθηκε τον τελευταίο ρόλο της στο θέατρο, την Κοντέσα Βαλέρινα του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Το 1978 η πρωταγωνίστρια του 20ου αιώνα σβήνει, περιτριγυρισμένη από 4 παιδιά, 3 εγγόνια, 6 δυσέγγωνα και 5 τρισέγγωνα. Αγάπησε την Ελλάδα. Μάγεψε την Αμερική και το Hollywood που της έδωσε το πρώτο ελληνικό Όσκαρ. Διέπρεψε στο Broadway. Εντυπωσίασε την Ευρώπη με τις θεατρικές της ερμηνείες και πήρε το βραβείο Κοκτό. Παρασημοφορήθηκε με τον Χρυσό Ανώτερο Ταξιάρχη Γεωργίου του Πρώτου και με τον Ανώτερο Ταξιάρχη της Δυτικής Γερμανίας, με τον τίτλο της Αξιωματούχου Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλίας και με το βραβείο Ιζαμπέλα Εστέ. Πειραιάς 1900. Το εμπόριο στο λιμάνι Ανθή, όπως και τα οικονομικά του αλευροβιομήχανου Βασίλη Κωνσταντόπουλου, που στις 15 Δεκεμβρίου αποκτά την κόρη του Εκατερίνη. Στην Αθήνα εμφανίζονται τα πρώτα αυτοκίνητα τρομάζοντας πεζούς και αμαξάδες. Οι κυρίες της εύπορης τάξης έχουν μέση δαχτυλίδι και παρακολουθούν παραστάσεις της Κοτοπούλη και της Κυβέλης, οι οποίες τροφοδοτούν την κοινωνική ζωή με το ταλέντο αλλά και τον καλλιτεχνικό τους ανταγωνισμό. Η δεκαετία κυλά και η οικογένεια Κωνσταντόπουλου ανακαλύπτει σταδιακά τον εκρηκτικό και ατίθασο χαρακτήρα της μικρής Κατίνας με την ωραία φωνή και την κλίση στη μουσική. Ακολουθούν μουσικές σπουδές, πιάνο και φωνητική, στη Γενέβη, το Βερολίνο και τη Βιέννη. Η Κατίνα Κωνσταντοπούλου, 17 ετών, παντρεύεται το βιομήχανο Παξινό και αποκτά δύο κόρες. Αρκετά χρόνια μετά, και έχοντας ήδη χωρίσει, η 16χρονη κόρη της χάνει τη μάχη με τη λευχαιμία. Στην ψυχή της η Παξινού φυλάκισε για πάντα την απώλεια του παιδιού της. Στο Βερολίνο γνωρίζεται με τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος έγραψε ειδικά για αυτήν την όπερα Αδερφή Βεατρίκη, αναγνωρίζοντας τη θαυμάσια φωνή σοπράνο που διέθετε η 20χρονη τότε Κατίνα και έτσι έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση το 1920 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αρκετά χρόνια αργότερα θα ξανασυναντηθεί με τον Μητρόπουλο, ο οποίος θα διευθύνει τη σύνθεσή της για την παράσταση του Ιδίποδα Τύρανου.
Το 1929 θα παίξει τον πρώτο θεατρικό της ρόλο στο Θίασο της Κοτοπούλη και στο έργο «Γυμνή γυναίκα» του Ανρί Μπατάιγ. Το ταλέντο της ξεδιπλώνεται. Στον ίδιο Θίασο συνεργάζεται με τους Εμίλιο Βεάκη και Αλέξη Μινωτή, ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους, ενώ ταυτόχρονα στις πρόβες και τα καμαρίνια γεννιέται ένας μεγάλος και ταραχώδης έρωτας μεταξύ της ηθοποιού και του συναδέλφου της Αλέξη Μινωτή, που θα κρατήσει μέχρι το τέλος της ζωής τους. Η φωνή της Κατίνας Παξινού. Η Κατίνα Παξινού είναι η ηθοποιός της ψυχής. Ενσάρκωνε τους χαρακτήρες που υποδίονταν από τα βάθη του είναι της. Δεν υποκρίνονταν, δεν έκανε εξωτερικές μιμήσεις, δεν έκανε αυτοί ερμηνείες. Έπλαθε ολοζώντανες ποιητικές μορφές. Με την ίδια όψη, με την ίδια φωνή, με την ίδια ψυχικότητα, με παράφορη πάντα πλαστουργική δύναμη, μετουσίωνε τα θεατρικά πρόσωπα συγχωνεύοντάς τα με τη δική της πρωτεϊκή φύση. Ο Μινωτής την πείθει ότι η φωνή της με τη μουσικότητα που διαθέτει είναι κατάλληλη για αρχαία τραγωδία. Η ίδια η Παξινού σε ένα κείμενό της σημειώνει. Πρωτοβγήκα στο θέατρο, παρά τις ζωηρότατες αντιρρήσεις της οικογένειάς μου, που ήθελε μάλιστα να με αποκληρώσει όταν εγκατέλειψα το σπίτι μας στη Γλυφάδα για να εμφανιστώ στη σκηνή. Ο Μινωτής μου ενέπνευσε την ιδέα και εκείνος στάθηκε ο πρώτος και καρποφόρος δασκαλός μου. Είσαι καλύτερα τώρα. Ναι. Εδώ βλέπεις, ναι. Ήτανε γέννημα της φαντασίας σου, Όσβαλ, της φαντασίας σου μονάχα. Το 1930 ιδρύεται το Εθνικό Θέατρο και για δύο χρόνια η Παξινού και ο Μινωτής θα πρωταγωνιστήσουν και θα καταξιωθούν. Το 1939 το Εθνικό περιοδεύει στη Φραγκφούρτη, το Βερολίνο, το Λονδίνο. Η Παξινού ερμηνεύει την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και τη Γερτρούδη στον Άμλετ του Σέξπιρ. Η Ευρώπη γοητεύεται. Οι αγγλικές εφημερίδες γράφουν. Κάθε νεαρά ηθοποιός του Λονδίνου θα έπρεπε να ειδεί την Ελληνίδα ηθοποιό Παξινού. Θα βλέπω τέλος την έσχατη ξαδιαντρόπια των δυο τους. Τον κακούργο στην κλίνη του πατρός μου με την άθλια μητέρα μου. Αν μητέρα πάει να την λέω που με αυτόν κοιμάται. Ο Νίκος Καζαντζάκης θα γράψει. Ποτέ η Κατίνα Παξινού δεν έπαιξε την Ηλέκτρα με τόση συγκρατημένη ένταση. Με τόση λιτότητα και δύναμη, χωρίς καμία χειρονομία υπερβολική, χωρίς καμία μελοδραματική ασέβεια στο κλασικό κείμενο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει την Παξινού στο Λονδίνο να παίζει στα αγγλικά τους Βρικόλα και στου Ήψεν. Μόνη και αποκλεισμένη με το Μινωτή να βρίσκεται στην Αθήνα, βιώνει τους βομβαρδισμούς του Λονδίνου. Η Μαρίνα, δούκισσα του Κέντ, τη φυγαδεύει με στρατιωτικό πλοίο για την Αμερική. Το πλοίο όμως τορπιλίζεται και ναυαγεί στον Ατλαντικό. Τρεις μέρες μετά, ένα αντιτορπιλικό περισυλλέγει την Παξινού μαζί με τους άλλους ναυαγούς και τους αποβιβάζει στον προορισμό τους. Το 1941 στο Broadway, η Παξινού πρωταγωνιστεί στην Έντα Γκάμπλερ του Ήψεν. Όταν η Paramount ετοιμάζεται να μεταφέρει στον κινηματογράφο το βιβλίο του Ernest Hemingway «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα», ο παραγωγός έχει δει την Παξινού ως Ηλέκτρα και την καλεί για δοκιμαστικό στο ρόλο της Πιλάρ. Η Παξινού αρνείται το δοκιμαστικό, αλλά κερδίζει το ρόλο με ένα τρίκ, όπως διηγήθηκε η ίδια. Είπα τηλεφωνικά στο σκηνοθέτη. Είμαι μεσογειακής καταγωγής και αυτή η Ισπανίδα χωριάτα, η Πιλάρ, έχει κάτι συγγενικό με Ελληνίδα. Θα μπορούσα να την αποδώσω. Αλλά με το τυπικό δοκιμαστικό δεν θα καταλάβαιναν πώς θα έπαιζα. Συγχρόνως έκανα το παν για να μπορέσει ο σκηνοθέτης της ταινίας από το τηλέφωνο να πάρει μία ιδέα. Δηλαδή, του έλεγα ότι το γέλιο της Πιλάρ θα έπρεπε να είναι έτσι και γελούσε. Ή ότι η ομιλία της θα έπρεπε να είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Και πολλά άλλα. Τον έπεισε. Ασφαλώς ο σκηνοθέτης και το συνεργείο δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα χρησιμοποιούσαν τρεις κάμερες ταυτόχρονα για να κινηματογραφήσουν όλη της την ερμηνεία, καθώς η ίδια αρνιόταν να διακόπτει και να ξαναρχίζει. Το αποτέλεσμα εκπληκτικό χαρίζει στην Παξινού Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Κατά τη διάρκεια της απονομής, το αφιερώνει στους Έλληνες συναδέλφους της, που τότε λόγω του πολέμου αγωνίζονταν πίσω στην πατρίδα και δεν ήξερε καν αν ήταν ζωντανή.
είναι το νέο αστέρι της Paramount. Έχει γείτονα τον Gregory Peck και επισκέπτες τον Gary Cooper, την Marilyn Monroe, τον Ευγένιο O'Neill. Μαγειρεύει για όλους και ανταλλάσσει συνταγές. Κοντά της πια ο Μινωτής, η κόρη της Ηλεάνα και ο εγγονός της Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Είχα την τύχη να έχω δύο γιαγιάδες. Τις γνώρισα και τις δύο. Με τη μία δεν είχαμε πάρα πολλές σχέσεις, ήταν λίγο από μακρύ. Ερχόταν κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, έφερε μαρόν κλασέ στο σπίτι, ήμασταν λίγο με μια απόσταση. Με την άλλη, είχαμε ίσως και λόγω το ότι ήταν μητέρα της μητέρας μου, πολύ πιο κοντινή σχέση και ήταν και τα σπίτια μας απέναντι. Με αυτή λοιπόν τη γιαγιά, που ήμουνα του παιδιού της το παιδί, δύο φορές παιδί, έζησα τα καλύτερα παιδικά χρόνια. Ήταν μια πραγματική γιαγιά. Μου μάθαινε μουσική. Από αυτήν έμαθα πρώτη φορά να ακούω μουσική. Κλεινόμασταν στο δωμάτιό μου και ακούγαμε όπερες φοβερές, Βάγνερ, Όφενμπαχ, γιατί όλα έπρεπε να τα μάθω. Χατζηδάκη, με έμαθα να αγαπάω την ελληνική μουσική, περισσότερο από την ξένη. Με έμαθε το καλό φαγητό, γιατί ήταν μια σπουδαία μαγείρισα. Με έμαθε ότι η ζωή είναι ωραία. Με έμαθε ότι η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη. Ό,τι έπρεπε να κάνει μια γιαγιά για το εγγόνι της, το έκανε. Και με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν ένα ποτάμι που σε παρέσυρε στις πιο ωραίες παραλίες. Μία από αυτές τις παραλίες που παρέσυρε αυτό το εγγόνι ήταν και το θέατρο. Και αυτή η γιαγιά έτυχε να είναι η Κατίνα Παξινού. Και ήταν η γιαγιά μου. Είναι η κινηματογραφική εποχή της Παξινού. Στην Οργή του Θεού το 1945 του Charles Frank υποδύεται με μεγάλη επιτυχία μία αλκοολική δίθεν παιδαγωγό στη Βικτοριανή Αγγλία. So happy to see me. So happy that you cannot speak. Is it? Δύο χρόνια μετά ακολουθεί η ταινία «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» του Ευγένιου O'Neill και για την ερμηνεία της θα τιμηθεί με το βραβείο Κοκτό. Συνεχίζει με τον κύριο Αρκάντινγκ του Orson Welles, ο οποίος το 1955 θα τηλεγραφήσει στο Μινωτή. Πρόσφατα είδα τον κύριο Αρκάντινγκ, σχεδόν ολοκληρωμένο, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω άλλη μία φορά ότι η Κατίνα Παξινού δεν είναι μόνο μεγάλη, είναι μοναδική. Από τις καλύτερες ερμηνείες της το 1960 είναι αυτή της μάνας στην ταινία του Λουκίνου Βισκόντι «Ο Ρόκο και τα αδέρφια του» με τον νεαρό τότε Αλέν Τελόν. Αντίο Ρόκο. Και δύο τα κουμπάνια. Σου, σου, σου. Ατέντα, Τσίρο, ε. Buon lavoro. Vieni, Vince, fa presto. Buon lavoro. E per li Santa Rock e Donata avete da tornare a casa stasera con le tasche piene di soldi. Se no non siete che un figlio di Rosario Parodi. Ένα πλάσμα τέτοιο και ξαφνικά μεταμορφωνότανε και γινότανε η κυρία Άλβινγκ, γινότανε η Lady Macbeth. Αχ, του κάκου η σκέψη με βαραίνει. Από το 1957 και μέχρι το 1968, που θα ιδρύσει με το Μινωτή το δικό του θίασο, εμφανίζεται μόνιμα στο Εθνικό, ερμηνεύοντας μεγάλους τραγικούς ρόλους, αλλά και σύγχρονο ρεπερτόριο. Είναι η χρυσή εποχή στην Επίδαυρο. Άλλες φέρνεις τους ανθρώπους.
Η τεχνική της εντυπωσιάζει τους νεότερους ηθοποιούς και μαθητές της, καθώς έχει αρχίσει ήδη να διδάσκει. Η Κατίνα Παξινού ήταν μια φλόγα. Φλόγα στη σκηνή, αλλά φλόγα και στη ζωή. Είμαστε τυχεροί όσοι τη γνωρίσαμε, τη ζήσαμε, την είδαμε να παίζει πάνω στο θέατρο, πάνω στη σκηνή, και ακόμα πιο τυχεροί όσοι είχαμε την τιμή να την έχουμε δασκάλα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έφερνε διάφορα παραδείγματα και σε έβαζε σιγά σιγά μέσα στο ρόλο. Καμιά φορά της ξέφευγε από το πάθος που είχε και έπαιζε η ίδια. Βέβαια εκεί μέσα σε ένα λεπτό μέναμε άφωνοι και ξεδιπλωνόταν όλος ο ρόλος μπροστά μας. Αλλά αλίμονο αν πήγαινες να τη μιμηθείς. Μπορεί να σε έδερνε. Ήταν σκληρή, δεν ήταν τρυφερή, γλυκερή η Παξινού. Αγαπούσε στην ουσία τα παιδιά και ενδιαφερόταν για τα παιδιά. Έλεγε σκεύου πριν μιλήσεις. Εμείς γελάγαμε τότε, παιδιά, με το σκεύου, αλλά μας είχε μείνει σκεύου πριν μιλήσεις. Ήταν μια εποχή που εμείς θέλαμε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους θαυμάζουμε και να τους ακολουθούμε. Δεν ξέρω αν σήμερα μπορούμε να βρούμε παρόμοιους ανθρώπους να θαυμάζουμε και να ακολουθούμε, αλλά ο δάσκαλος είναι ένας άνθρωπος που τον επιλέγεις. Μπορεί να σε επιλέξει και αυτός, αλλά είναι μια αμφίρροπη σχέση. Θα πρέπει να θέλεις να μάθεις. Και αν θέλεις να μάθεις, αν επιλέξεις και σε επιλέξει δάσκαλος που έχει το πάθος μέσα του, είσαι ευλογημένος. Το 1967, ο Τένεσι Ουίλιαμς της δίνει να διαβάσει το «Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι». Η Κατίνα Παξινού δεν θα προλάβει να το ανεβάσει στην Αθήνα. Τα επόμενα 3 χρόνια θα παλέψει με τον καρκίνο, πάντα όμως θα τον νικάει όταν βγαίνει στη σκηνή. Το 1969 θα κάνει την τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία «Το νησί της Αφροδίτης» με θέμα τον αγώνα των Κυπρίων ενάντια στην αγγλική κατοχή. Είναι και η μοναδική συμμετοχή της σε ελληνικό φιλμ. Τον φάγανε, Θεοφίλη, τα σκυλιά! Τον τελευταίο της ρόλο, το 1971, θα τον ερμηνεύσει με φρικτούς πόνους. Είναι η μάνα κουράγιο του Μπρέχτ. Πίσω από την Κουίντα, τρεις νοσοκόμες την ανακουφίζουν από το μαρτύριο για να μπορεί στη σκηνή να τραβήξει με όλη τη δύναμή της το κάρο και να ακουστεί η φωνή της σε όλο το θέατρο. Άγια, παπάγια, του λόγου σιωπή, άστρο στερνό μου, τα ίδια κάποτε είχε πει: «Είμαι ένας άνθρωπος όπως όλοι. Έζησα, έκανα παιδιά, έθαψα παιδιά και πόνεσα θάβοντας αυτά τα παιδιά». Thank you.